Από πού να ξεκινήσω. Έχω τόσες ιστορίες, αλλά ας πάμε στο Σίδνεϊ. Στην προετοιμασία του Σίδνεϊ, ο Ιακώβου μας είχε πάει στην Κύπρο. 102 μέρες. Ήμασταν εδώ Αθήνα, μετά πήγαμε στην Κο, μετά Σάμο και μετά μας πήγε στην Κύπρο. Ήμασταν σε ένα χωριό τέρμα Θεού στο βουνό και πηγαίναμε και γυμναζόμασταν σε ένα σχολείο, κλειστό γυμναστήριο σχολείου. Πάντα προετοιμαζόμασταν με 4 με 5 κιλά παραπάνω σωματικού βάρους. Το όριο ήταν 90 και εγώ ήμουν συνέχεια 90 κιλά. Εκείνο το διάστημα έτρωγα μόνο σαλάτα και κρέας, μπριζόλες, μαρούλι, καρδιά μαρουλιού. Και πώς μου ήρθε και ξεκίνησα κάθε βράδυ να παίρνω μια φέτα καρπούζι και να την τρώω σιγά σιγά μέχρι να πάω για ύπνο. Ξαφνικά, νερό λέω, το καρπούζι τι είναι, νερό. Ξαφνικά έρχεται ο Χρήστος, ζυγίζομαι το πρωί, σε 3-4 μέρες που ξεκίνησα την ιστορία με το νερό του καρπού, με το καρπούζι, 90-600. Μου λέει ο Χρήστος, τρως, μου λέει. Λέω, Χρήστο, δεν τρώω, του λέω. Νερό, σαλάτα, κρέας, τίποτα άλλο, του λέω. Τρως, μου λέει, δεν μπορεί. Τέλος πάντων, του λέω, Χρήστο, δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να τρώω και να κάνω κάτι άλλο εκτός από το πρόγραμμα. Μετά από μία εβδομάδα βρίσκομαι 91, 300, 91, 200, κάπου εκεί. Έχουμε ξεφύγει τελείως από το σχέδιο. Είναι πολύ κακό αυτό για έναν αθλητή που θα χάσει 6 κιλά παραπάνω από το σωματικό του βάρος. Και εγώ είχα και ένα άλλο κακό, ότι πήγαινε και πιο κάτω από την κατηγορία μου 1 κιλό για να είμαι πιο ελαφρύς από τους άλλους. Και για μένα σημαίνει αυτό ότι θα ήμουν 8 και κάτι κιλά κάτω, που σημαίνει ότι ο αθλητής πολύ δύσκολα μπορεί να ανταπεξέλθει με αυτά τα κιλά. Τέλος πάντων, μου βάζει χέρι πάλι ο Χρήστος, μου λέει, δεν γίνεται, δεν πάμε καλά, αυτό που κάνεις είναι έγκλημα. Σε 3 μέρες, 4, ξαφνικά ζυγίζομαι 91-800, περίπου 92 κιλά. Μου λέει ο Χρήστος, έχει ξεφύγει, κάτι γίνεται, τι τρως, κάτσε κάτω να τα βάλουμε κάτω. Του λέω, δεν τρώω τίποτα, σαλάτα, κρέας και νερό, λέω, καρπούζι, μια φέτα καρπούζι κάθε βράδυ. Όχι, μου λέει, όχι, έγκλημα. Τέλος πάντων, το κόψαμε το καρπούζι, αλλά αυτό ήταν τις τελευταίες μέρες. Δηλαδή, εγώ πήγα στο Σίδνεϊ 10 μέρες πριν τον αγώνα, που σημαίνει ότι ξεκίνησα μια δίαιτα από την Κύπρο και από 92 κιλά βρέθηκα να είμαι 88 σε μια εβδομάδα. Και δεν πήγαινα με τίποτα γραμμάριο πιο κάτω από 88. Δεν έτρωγα τίποτα σχεδόν. Προσπαθούσα και έφτασα μέχρι μία μέρα πριν τον αγώνα και πήγα στις σάουνες που ήταν στο International Zone. Εκεί ήταν τα McDonald's, ήταν μαγαζιά διάφορα από χορηγούς, τους χορηγούς των Ολυμπιακών Αγώνων. Ήταν και οι σάουνες και το γυμναστήριο που πηγαίναν όλοι οι αθλητές, είτε να γυμναστούν είτε να κάνουν σάουνα. Οι σάουνες ήταν για μένα πολύ έτσι οργανωμένες. Ήταν περίπου 15 σάουνες στη σειρά με διάφορες θερμοκρασίες. Ξεκινούσα από 40 βαθμούς μέχρι 120. Και ξεκίνησα, έκανα τον πρώτο γύρο με τη σάουνα. Έμπαινα στους 40, κρύο ντους. Έμπαινα στους 50, κρύο ντους, 60. Έκανα όλη τη γύρα μέχρι 120. Και μετά πηλεγόμουν με κουβέρτες και με πετσέτες και καθόμουν σε ένα δωμάτιο. Ίδρωνα όσο ίδρωνα και μετά ξανά. Έκανα 3 φορές από τους γύρους και έφυγα από εκεί 86-600. Έχασα περίπου 1-400 από τη σάουνα. Αλλά το καλό είναι ότι ξεκίνησε ο μεταβολισμός με τη σάουνα. Ταρακουνήθηκε, δηλαδή έπαθε σοκ ο οργανισμός και ξεκίνησε να χάνει. Πήγα στο δωμάτιο. Πριν πάω στο δωμάτιο βγήκα έξω στο International Zone και μου ήρθε η μυρωδιά από τα McDonald's. Ψήνανε εκεί, οι καημένοι. Και έτσι, ευτυχώς είχε μια κολόνα δίπλα μου και πιάστηκα στην κολόνα, γιατί είδα όλο τον ουρανό να γυρνάει γύρω-γύρω. Πήρα το φυσιοθεραπευτή τηλέφωνο και του λέω, μπαίνω στο λεωφορείο, σε παρακαλώ πολύ, βγες στη στάση κοντά στο κτίριό μας, να με περιμένεις, γιατί δεν ξέρω.
έπαθα αυτό και αυτό, ζαλίστηκα. Και έφτασα εκεί, στο δωμάτιο, όλα καλά. Έκανα μια βιταμίνη C με λίγο νερό και αλμόρα άλατα. Και θυμάμαι ότι είχα πάρει τότε 2 καλοριφέρ. Τα είχα βάλει στην πρίζα στο δωμάτιό μου. Είχα πάρει 2 παπλώματα, είχα ντυθεί με φόρμες και κοιμήθηκα, γιατί λίγο πολύ εξαντλήθηκα λίγο στη σάουνα. Κοιμήθηκα και ξύπνησα την άλλη μέρα το πρωί, 84-800. Έχασα στον ύπνο μου δηλαδή πάρα πολλά. Ήμουνα 85 ήταν η κατηγορία, 84-800. Ήπια έναν καφέ το πρωί, μικρό, και λέω μέχρι τις 2 η ώρα που είναι η ζύγηση, ας ξαπλώσω για να πάω λίγο πιο κάτω, να είμαι πιο ελαφρύς από τους άλλους. Και το απόγευμα που ζυγίστηκα ήμουν 84-150 και όπως φάνηκε ο Γερμανός ήταν 84-300 και ο Γεωργιανός που σηκώσαν τα ίδια κιλά και οι τρεις ήταν 84-800 και σηκώσαν τα ίδια κιλά και έτσι πήρα το χρυσό μετάλλιο. Αλλά όλη η ταλαιπωρία αυτή δεν περιγράφεται. Έφταγα μόνος μου, ταλαιπωρήθηκα μόνος μου. Δεν ήταν η πρώτη φορά για μένα, αλλά άλλο είναι να είσαι σε έναν αγώνα άνευ σημασίας και άλλο να είσαι σε Ολυμπιακούς αγώνες. Φυσικά, ο αγώνας αυτός για μένα υπήρξε, δηλαδή βρέθηκα στην κόλαση και βρέθηκα ξαφνικά και στον παράδεισο. Στο Αρασέ ήμουν τέταρτος. Είχα χάσει 2 πρώτες προσπάθειες. Στην τρίτη πήγα να κερωθώ. Θυμάμαι τη σφαλιάρα του Χρήστο στην πλάτη μου ακόμα και σήμερα. Όταν του είπα ότι θέλω να μου βάλεις 180 στην τρίτη προσπάθεια, ενώ είχα χάσει 2 φορές το 185. Και μου λέει, μου δίνει μία στην πλάτη, εκεί ξύπνησα, ταρακουνήθηκα. Μου λέει, πάμε να κυρωθούμε, μου λέει. Και εσύ μου ζητάς 180, κάνε το 185 και βλέπουμε, μου λέει, για το Χριστό στο πολλές ΔΕΤΕ. Και έτσι έγινε. Αλλά εκείνη την ώρα δεν μπορείς να σκεφτείς καθαρά. Είναι λίγα τα δευτερόλεπτα, λίγα τα λεπτά για να μπορείς να επιστρέψεις. Θυμάμαι μέσα στο ζέσταμα, τέταρτο στο Αρασέ, όταν ο φίλος μου ο Ασανίτζε έβγαλε τη σημαία της Γεωργίας και την κουνούσε σαν να ήταν ήδη ο Χριστός Ολυμπιονίκης. Και εκεί γύρισα στον Κατσαϊδόνη τον Γιάννη, τον δεύτερο προπονητή που είχαμε μαζί, και του λέω, Γιάννη, 205 ο Γεωργιανός, 210 θα ξεκινήσουμε εμείς. 210 ο Γεωργιανός, 215 εμείς. Γύρισε το μάτι μου, γύρισε το μυαλό μου και μπήκα στον αγώνα σε πολλές ΔΕΤΕ ένας άλλος Σπύρος. Καμία σχέση με το Αρασέ. Μπήκα αυτός που ήμουν πάντα, ο αγωνιστής, με ψυχή, με θέληση, με εγωισμό, όλα αυτά που πρέπει να έχει ένας αθλητής εκείνη τη στιγμή.